Εδώ είμαστε. Βρισκόμαστε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Τελείως. Ήλιος, φιλόξενος κόσμος, φιλότιμος. Ήρθε ο φίλος μου ο Σότος, ο Πούμα, να πιούμε καφεδάκι σήμερα ημέρα Κυριακή και του λέω, με λέει τι κάνεις, και λέω κανεβάζω κάτι βιντεάκια εδώ, λέω για τις... Λέει ρε εσύ για μένα δεν θα κάνεις τίποτα. Και λέω ρε εσύ δίκιο έχεις. Και αφού πιάμε το καφεδάκι μας, στήσαμε εδώ κανένα δυο πραγματάκια που έχουμε. Ο φίλος μου ο Σωτήρης ο Πούμα. Γιατί σε λέω Πούμα? Παντός καιρού. Μπράβο. Ο φίλος μου ο Σωτήρης είναι παντός καιρού. Η κύρια του ασχολία είναι σιδεράς. Από μωρό παιδί. Από 12 χρόνων. Από 12 χρόνων. Αλλά και με άλλες κατασκευές διάφορες. Κυρίεργες. Αλλά τώρα σήμερα θα μιλήσουμε για... Εμπειροτέχνης. 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 Όχι, δεν θα το λες αυτό ρε. Ναι, αυτό θα... Εμπειροτέχνης δεν είναι. Είναι. Τι θα πει εμπειροτέχνης. Σιγά σιγά με τον καιρό έμαθα. Έτσι. Ορισμένα πραγματάκια. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία δεν σπουδάζεται ούτε όχι, αγοράζεται. Όχι, όχι, έτσι. Όχι. Μπράβο. Έρχεται με τον καιρό. Έτσι. Ναι. Έχουμε μπροστά μας. Τι νταβούλι είναι αυτό εδώ πέρα? Αυτό είναι τηλεόραση. Τι είναι? Εγώ τη λέω τηλεόραση. Είναι ηλεκτροκόλληση, inverter. Mm-hmm. Λοιπόν, και είναι 180 αμπέρ. Τι θα πει 180 αμπέρ για μένα, τον άσχετο ας πούμε? Σημαίνει ότι η δύναμή της είναι στους 100, υπάρχουν και 150, υπάρχουν και 220. Mm-hmm. Ανάλογα τι θέλουμε να κάνουμε. Αυτή είναι μια ηλεκτροκόλληση μέτρια που μπορεί κάποιος... Για έναν ερασιτέχνη σαν και εμένα, αν ποτέ τολμήσω να την πιάσω. Παίρνει μια ηλεκτροκόλληση τέτοια και κάνει... Πειραματίζεται και κάνει τις εργασίες. Μέχρι τι ηλεκτρόδιο μπορεί να δουλέψει αυτή? Αυτή τραβάει και 3,25. Αυτή εδώ? Αυτή εδώ. Μια σταλιά τη βλέπω ρε φίλε. Δεν είναι μια σταλιά, είναι τεράστια. Σοβαρά μιλάς? Μπορεί, είναι γίγαντας. Μάλιστα. Είναι γίγαντας. Ηλεκτρόδια, πιάσε ένα στα χέρια σου και πες μας. Το ηλεκτρόδιο πάντα που δουλεύουμε είναι δυομισάρι λέγεται. Τι σημαίνει δυομισάρι, το πάχος του? Το πάχος του είναι 2,2. Και όπως μου είπες προηγουμένως, τα ηλεκτρόδια θέλει προσοχή να... εκεί που τα φυλάμε. Να μην δεν πάρουν υγρασία και τέτοια. Δεν θέλει υγρασία καθόλου. Να μην υπάρχει υγρασία, ναι, να είναι πάντα στεγνά. Εάν υπάρχει υγρασία και πας να κολλήσεις, αρχίζει και ξεθυμένη, δηλαδή βγάζει ατμούς, mm-hmm, και δεν, κάνει, δεν γίνεται η κόλληση. Άρα σωστή. Πέταμα. Πέταμα. Ένας φίλος μου που μου είπε ότι τα στεγνώνει μέσα σε... Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Με σεσουάρ και με τέτοια. Με τίποτα, με τίποτα. Άμα αρπάξει υγρασία, υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Τίποτα. Καλύτερα να τα πετάξουμε και να κάνουμε σωστή δουλειά. Δεν θα πάρουμε, δεν θα πάρουμε, θα πάρουμε 10-20 ηλεκτρόδια. Για... Θα πάρουμε ολόκληρη κούτα. Πιάσε μου τώρα έτσι λίγο. Κάνε μας μια ψηλοεπίδειξη. Λοιπόν, θα κάνουμε μια επίδειξη. Λοιπόν, είναι η τσιμπίδα. Η τσιμπίδα. Όταν πας να αγοράσεις την ηλεκτροκόλληση, σου δίνουν 1,5 μέτρο καλώδιο. Ναι. Εμείς τι κάνουμε, παίρνουμε και 7-8 μέτρα. Δεν φεύγει η ροή του. Δηλαδή, δεν σταματάει η ροή του. Το κόλλημα είναι το ίδιο. Απόσυτα είμαστε, αφήνουμε σε ένα σημείο με το σώμα. Αυτό είναι το σώμα. Mm-hmm. Το βάζουμε σε ένα σημείο εδώ. Ναι. Και μπορούμε να γυρίσουμε όλη την περίμετρο εδώ. Α, καλή μου. Χωρίς να μετακινούμε τίποτα. Υπόψη ότι αυτό το υπόστεγο το κάναμε εμείς πέρυσι σε μια μέρα το ξεπέταξες. Τρεις ώρες ήταν. Τρεις ώρες. Ήρθαμε με τον φίλο μου τον Σωτήρη. Του λέω ρε εσύ Σωτήρη, γαμώ τα ξύλα του γαμώ. Δεν έχω υπόστεγα, τα ξύλουσα όλα. Μη στεναχωριέσαι, λέει. Ξεκινήσαμε το πρωί μέχρι το βράδυ, με είχε ετοιμάσει το υπόστεγο. Παρένθεση. Πιάνουμε στα χέρια μας. Λοιπόν, το καλώδιο ας είναι μεγάλο. 6-7 μέτρα. Εντάξει, 8-10. Το εμπεδώσαμε αυτό. Συνέχισε. Λοιπόν, μην με ζαλίζει το κεφάλι. Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε το ηλεκτρόδιο. Ναι. Το στείλουμε μέσα στη τσιμπίδα. Ωραία. Λοιπόν, όπως είναι στα ίσια του, ευθύβολα. Καλά. Εάν θέλεις για μερικούς, μπορεί να του λυγίσουμε. Καλά, δεν θέλουμε λεπτομέρειες τώρα. Άιντε, ξεκίνα στο ρεζουμέ. Βάζουμε την τηλεόραση μπροστά. Βάζουμε την τηλεόραση μπροστά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα 100 αμπέρ. Και πώς ξέρω εγώ ότι πρέπει να είναι στα 100 αμπέρ για να κολλήσω? Αυτό ανάλογα με τα υλικά που υπάρχουν. Υπάρχουν στρατζαριστά, η κυλοδοκή. Ανεβαίνει το κοντέρ, δηλαδή φτάνουμε και 140 και 150 βατ. Τώρα εμείς τι θα κολλήσουμε? Τώρα εμείς θα κολλήσουμε τα δύο σίδερα που με ετοίμασες εδώ. Δύο στρατζαριστά. Ναι. Δύο στρατζαριστά, τα οποία είναι 1,25 πάχος. Αυτό τα λέμε 1,25, ναι. Μετά λες α, θα το βάλω στα 80 αμπέρ ας πούμε. Όχι, εκεί δοκιμάζεις με το ένστικτο, δηλαδή το βάζουμε στα 100, στα 100 αμπέρ, ναι, και ναι, προσπαθούμε, βάζουμε το σώμα. Βάζουμε το σώμα. Βάζουμε το σώμα. Για να σε δω. Λοιπόν, βάζουμε το σώμα. Mm-hmm. Και θέλουμε να κάνουμε μια κόλληση. Ναι.
Τώρα δοκιμάζουμε περίπου πού βρισκόμαστε. Ωραία, λοιπόν, για να σε δω. Ναι. Εσύ, μισό λεπτό. Ναι. Μάσκα δεν φοράς. Όχι, δεν φοράω μάσκα. Εγώ μην το δοκιμάσετε γιατί θα έχετε πρόβλημα. Μπορείτε να πάρετε μία μάσκα η οποία κάνει 50 ευρώ, είναι με υπέρθεση, δηλαδή μόλις είναι άσπρη, φοράς ρε, εντάξει, εσύ γιατί δεν φοράς μάσκα. Εγώ δεν ξέρω, είμαι μαθημένος, συνήθισα, δεν ξέρω. Με ανοιχτά μάτια, με αυτά τα γυαλιά. Αυτά εδώ, τα γυαλιά. Επειδή εγώ σε έχω δει και έχω πάθει πλάκα, εντάξει. Εγώ το λέω πάντα έτσι. Πάντα έτσι. Πάντα έτσι. Αυτό είναι τρομερό που κάνεις. Το μόνο πρόβλημα που έχω είναι όταν κολλήσω πολύ, ροδοκοκκινήσω εδώ σαν άβαλα πούδρα. Και μετά από μία μέρα αρχίζει. Κάνε μου ένα γαζάκι έτσι, λοιπόν, να σε γουστάρω. Είμαστε στα 100. Τώρα με το αίσθηκτό μου πρέπει να κατέβουμε στα 80. Για να κάνουμε γαζί. Για κάνε μου ένα γαζάκι έτσι να σε γουστάρω. Εγώ κλείνω τα μάτια, λοιπόν, μου, ναι, πάντως έτσι. Τώρα είμαστε τέλειοι. Πάντως τα ακούω από τον ήχο, καταλαβαίνω ότι εδώ κάτι γίνεται, ρε φίλε. Κάνουμε γαζί. Μάλιστα. Αυτό είναι το γαζί μας. Αυτό είναι το γαζί. Πρέπει όταν κολλάς ο βόρακας να ασπρίζει, τότε γίνεται σωστή κόλληση. Εάν το χτυπήσουμε. Δεν το βλέπω να ασπρίζει. Με ένα σφυράκι φεύγει αμέσως ο βόρακας και μένει το κόλλημα του κανονικό. Το γαζί δηλαδή έχει φυσικά κολλήσει. Φυσικά ανάλογα, ναι, με τις ανάγκες που έχω, ναι, φαντάζομαι κάνεις και το ανάλογο κόλλημα. Και έτσι, το ανάλογο κόλλημα. Ανάλογα. Εάν είναι ένα χιλιοστό, είναι χιλιοστό, τι κάνουμε. Για να κολλήσουμε παίρνουμε ένα ηλεκτρόδιο. Ναι. Λοιπόν, πάμε να φύγει ο βόρακας, καθαρίζουμε καλά. Πάει το ηλεκτρόδιο. Ας πάει εκεί. Λοιπόν, οικονομία, ρε. Καθαρίζουμε πάρα πολύ καλά, να μην μείνει βόρακας σε όλο το ηλεκτρόδιο. Ή παίρνουμε μαύρο σύρμα 3 χιλιοστών, μαύρο σύρμα, για να μην ξοδεύουμε το ηλεκτρόδιο. Παίρνουμε ένα κομμάτι, ρε, ναι, παιδί μου. Ναι, ναι. Λοιπόν, και όπως είναι τώρα εδώ. Λοιπόν, καταρχήν, βάζουμε πρώτα τα γάντια. Εγώ λάθος ξεκίνησα. Δεν πειράζει, συγχωρεμένος. Παίρνω ένα ζευγαράκι. Μπράβο. Ένα ευρώ έχει. Ένα ευρουλάκι. Μία δραχμή δηλαδή. Λοιπόν. Δεν είναι μία δραχμή. Μία δραχμή είναι. Λοιπόν, βάζουμε τα γάντια. Σωστά. Για να μην καούμε. Μάσκα δεν φοράμε πάντως. Δεν μπορώ που να φοράω. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί, ρε φίλε. Χωρίς μάσκα να κολλάει. Λοιπόν, ναι. Ανοίξαμε εδώ τώρα. Κοιτάξτε. Ξεβρακώσαμε το ηλεκτρόδιο. Ωραία. Εδώ ακριβώς θα κάνω μία τρύπα. Μόλις είσαι να κολλήσεις, να με, ναι, πεις να κλείσω, ναι, τα μάτια, λέμε. Κλείσε. Κλείνω. Ανοίξαμε τρύπα. Να δω. Έτσι. Πες πως έγινε κατά λάθος αυτή τώρα, έτσι. Πες έγινε κατά λάθος. Ωραία. Για να την επουλώσουμε. Άρα, παίρνουμε την επουλώσουμε. Το σύρμα. Ή, ναι, το ηλεκτρόδιο σπασμένο. Ξαναλες να κλείσω τα μάτια, λοιπόν, όταν είναι έτοιμο. Και κλείσει. Κλείνω. Και επουλώνουμε. Χτυπάμε πιο πολύ στο σύρμα και η τρύπα έχει εξαφανιστεί. Μάλιστα. Η τρύπα έχει εξαφανιστεί. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Πάντως τα δικά σου τα χέρια φαίνεται πολύ εύκολο, ρε φίλε. Εντάξει, θα προσπαθήσεις ο άλλος. Θα προσπαθήσεις. Στρατού, θα προσπαθήσεις, δεν γίνεται. Εγώ με μια ζωή, εγώ και με δυο ηλεκτροκολλήσεις κολλάω. Όταν πήγα στην Κρήτη και έπιασα, ναι, μια εργασία, με έβαλε να κάνω μια πόρτα. Μάλιστα. Ναι, εγώ σε μια ώρα την είχα έτοιμη. Είσαι και γρήγορος δηλαδή. Έρχεται ο Καρακουσταντάκης και λέει: Ντύρι, πότε θα είναι έτοιμη η πόρτα? Και εγώ είχα δύο πόρτες έτοιμες. Μπαίνει μια μέρα εκεί που δούλευα στο μαγαζί. Έλα, έλα, τα προσωπικά σου δεν μας ενδιαφέρουν. Υπόψιν ότι ήσουν χρόνια στην Κρήτη, έτσι. Πουλάω 20 χρόνια. 20 χρόνια στην Κρήτη. 20 χρόνια και τώρα είμαι ΠΑΕ. Έχουμε γύρω στα 6 χρόνια περίπου που γνωριστήκαμε και είμαστε κυλαράκια. 6 χρόνια. Έτσι. Αυτά, ναι, όλα εδώ που βλέπουμε, τα υπόστεγα, ναι, τα κάγκελα, ναι, 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 όλα αυτά μου τα έχεις κάνει εσύ. Όπως και αυτά τα ανταβούλια από πάνω, αυτές οι ομορφιές. Έτσι. Όλα ό,τι έχει κάνει ο φίλος μου Σωτήρης εδώ και μια πενταετία στο πατρικό μου το σπίτι εδώ στην Κοζάνη. Εδώ μπορεί να κάνεις. Έκατσε ο άνθρωπος. Είναι ωραία. Ναι. Κάναμε πεταλουδίτσες. Πεταλουδίτσες, λέει. Λοιπόν, για να χάσει το τετράγωνο. Αυτό ήταν μια αρχή. Τώρα. Και έκλεισε το σπίτι. Ωραία. Πάει, αυτό θα συνεχίσουμε.